Κύριε Καβαδέλα, τη γνώμη σα. Είμαι πεπισμένο από το χαρακτήρα του κυρίου Τσίπρα. Τον κύριο Δημήτρη Καβαδέλα, παρακαλώ. Ότι έταξε και εκεί όπω έταξε στον ελληνικό λαό. Είναι συνηθισμένο. Τι λέτε δηλαδή. Στην αυταπάτη. Λέτε ότι όντω έδωσε το λόγο. Είμαι πεπισμένο περί αυτού, διότι. Υπάρχει σιγή ηχθείο στον κύριο Τσίπρα. Είμαι πεπισμένο γιατί αφού έταξε στον ελληνικό λαό. Θα σα πούνε ότι σε μία νύχτα. Εγώ πιστεύω στην διέστησή μου και πιστεύω και στην εμπειρία που έχω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα έταζε ότι σε μία νύχτα με ένα νόμο, με ένα άρθρο, τέλος ο έμφυα που είναι ένας νόμος κακός. Σε μία νύχτα θα φέρει το 13ο μισθό, θα ανεβάσει τέλος πάντων μισθούς, συντάξεις, τι έλεγε κλπ. Έχει μια καθεστωτικού τύπου αντίληψη, επειδή ως παλιός κομμουνιστής έχει έμφυτη αυτή την ας πούμε τάση. Τα λέει πολύ βαριά, κύριε Σπαρτινέο. Τα λέω γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο παλιός κομμουνιστής δεν είναι κακό. Ναι, κακό είναι, διότι έχει μια καθεστωτική αντίληψη. Το βλέπουμε στην ΕΡΤ. Τώρα δεν ξέρουμε τι είναι. Πριν τι ήταν, ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, προσπαθούσε να καπελώσει, ήθελε 4 κανάλια για να τα ελέγχει. Τη στιγμή που η Ιταλία έχει 31. Εθνική εμβελία κανάλια. Και ο κύριο Τσίπρα μα έλεγε ότι χωράγανε. Όχι, μα όλα παίζουν ρόλο. Τέσσερα, όταν εγώ θέλω να κλείσω την. Όταν θέλω να κλείσω την ενημέρωση. Όχι, θα πάμε στον χαρακτήρα. Στον χαρακτήρα και στις προθέσεις. Θα πάμε. Θα πάμε στον χαρακτήρα και στις προθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα, κύριε. Θα πάμε στον χαρακτήρα και στις προθέσεις. Λοιπόν, εμείς απαιτούμε μία σαφή εξήγηση. Να βγει με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και να μιλήσει υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση. Να αποστομώσει τους ψεύτες. Εγώ θα δώσω μία πιθανότητα. Δεν είναι ψεύτες, διότι έχω υποχρέωση. Δεν πιστεύετε τον κύριο Ερντογάν. Όχι, δεν πιστεύω τον κύριο Τσίπρα. Κάνετε λάθος. Εγώ πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω τον κύριο Τσίπρα. Αφήστε τι κάνω για τον κύριο Ερντογάν. Γιατί δεν πιστεύω και τον κύριο Ερντογάν. Να βγει όμως ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο έχει αυτή τη στιγμή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο πρόσωπο της Ελλάδας. Γιατί του λένε δεν φοράς παντελόνια, είσαι ψεύτης, μας υποσχέθηκες. Είχε την εντύπωση ότι θα καπελώσει τους δικαστές και ότι θα κάνει ό,τι θέλει εκεί μέσα. Λοιπόν, και θα τους έστελνε. Η δικαιοσύνη όμως ευτυχώς κρατιέται ακόμα. Δεν λέω ότι η δικαιοσύνη είναι ακλόνητη, άνθρωποι είναι κι αυτοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή φάνηκε σαν τέτοιο. Λοιπόν, είμαι πεπισμένος περί αυτού ότι κάτι τους έταξε. Απαιτούμε εξήγηση του Έλληνα Πρωθυπουργού μέσω διαβήματος προς την τουρκική πλευρά. Σαφής ο κύριος Καβαδέλας και πολύ αυστηρός προς την κυβέρνηση. Εάν πιστεύει ο κύριος Καβαδέλας ότι πράγματι ο Τσίπρας έκανε αυτό, τότε. Μα τι λέτε στον ελληνικό λαό, ψεύθη. Έφτιαχνε δημοψηφίσματα τα οποία είχαν διπλή ανάγνωση, υπηθεία. Έλεγε το ένα, το άλλο κλπ. Τώρα ξέρουμε το. Δεν είναι τώρα κάτι που. Ο κύριος Οικονόμου είπε κάτι σοβαρό προηγουμένως. Ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και ο ρόλος της Τουρκίας και όλη η ιστορία στην περιοχή μας. Και να καθόμαστε τώρα να συζητάμε ποιος πιστεύει τον Ερντογάν και ποιος τον Τσίπρα. Εγώ δεν πιστεύω τον Τσίπρα. Χαμηλώνει και το επίπεδο της ιστορίας. Εγώ δεν πιστεύω τον Τσίπρα. Εμένα μου αρέσει και μας. Κύριε Καβαδέλα, ελάτε. Πραγματικά να πω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει προδοθεί το ζήτημα αυτό και από την δεξιά και από την αριστερά. Όσον αφορά τη δεξιά, το 1997 στο Βουκουρέστι είχε πάει ο κ. Καραμαλής, η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Μημαράκης και είχαν πει διάφορες προτάσεις μεταξύ αυτών. Το 1997. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε. Τέλος πάντων. Το 2007. Ελάτε. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να κάνω λάθος. Είχαν αποφασίσει. Το 2008. Δεν ήταν ο Καραμαλής το 1997. Ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Το 2008, δεν πειράζει. Το 2008. Είχαν συναποφασίσει, οι Σκοπιανοί τότε τα θέλανε όλα και γι' αυτό και χάλασε. Οι Αμερικάνοι είναι αχάριστοι, πιέζουν εμάς που μας θεωρούν πιο εύκολους να υποχωρήσουμε, διότι η Ελλάς συνέδραμε στα καλέσματα του ελεύθερου κόσμου πάντοτε. Ο κ. Κοντζιάς, επειδή είναι θεωρητικός του ΚΚΚ, κρατάει τις απόψεις του ΚΚΚ, του ριζοσπάστη που έλεγε ότι ο μακεδονικός λαός ζει κάτω από την ελληνική κυριαρχία και διάφορες άλλες αηδίες. Δεν το είχατε καταδικάσει, κύριοι αριστεροί. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν στο παρελθόν. Μιλάτε κύριε Σπαρτινέ, υπήρξαν στο παρελθόν. Για τις θέσεις του ΣΕΚΕ το 1920. Τα καταδικάζουν αυτά που υπήρξε ο πολιτικός προπάτο
Βίκτορ του ΚΚΕ. Αυτά έχουν καταδικαστεί από το ΚΚΕ. Δεν έχουν καταδικαστεί. Το ΚΚΕ, ρωτήσει το ΚΚΕ. Από την αριστερά έχουν καταδικαστεί. Δεν έχουμε καμία σχέση. Κανέναν να πει κάτι τέτοιο. Αλλά όταν ανατρέχει. Και ξέρετε κάτι. Ανατρέχω στην ιστορία εγώ. Πού θα ανατρέξω. Όχι που θέλετε. Είναι καλό να μελετούμε και να σα πω και κάτι άλλο. Τουλάχιστον την ιστορία του που έγινε, του έγινε, την ξέρω καλύτερα από τον κύριο. Εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς διαβάζω και ένα εδώ από έναν Μακεδόνα μεγάλο ηγέτη ότι αποδέχθηκε την μακεδονική γλώσσα ο εθνάρχης ο Κωνσταντίνος. Ο κύριος Μπαμπινιώτης αυτό το διέψευσε κατηγορηματικά. Ευτυχώς υπάρχει μια διάψευση. Και οφείλουμε να το πούμε, βγήκε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Ευτυχώς υπάρχει μια διάψευση, αλλά ό,τι όσον αφορά τη γλώσσα, ο Αλέξανδρος λεγόταν Αλέξανδρος. Εξ αυτού μπορούμε να έχουμε λέξεις. Ελληνικά μιλούσε. Όπως το Αλεξικέρμα, το όνομά του ήταν ελληνικό. Αλέξανδρος. Κρατάμε μια ψάχνηση. Αλεξικέρμα, σταματήστε να με διακόπτετε. Φίλιππος. Μα είπαμε ότι θα συμφωνήσουμε ότι ο Αλέξανδρος μίλαγε τουρκικά. Όχι, λένε ότι είναι μακεδονική γλώσσα. Σας παρακαλώ. Εδώ δείτε θέμα ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Και λέω εγώ, μια φορά που πήγα προς τα εκεί, τον ένα το λέγανε Ποπόφ και τον άλλο κάπως αλλιώς. Για να μην πω. Είναι διαφορετικά τα ονόματα. Λοιπόν, ένας είναι Αλέξανδρος και Φίλιππος κλπ. Άλλο είναι Ποπόφ. Οπότε δεν υπάρχει θέμα μακεδονική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να το κουβεντιάζουμε. Μπορείτε να το αποδείξετε αυτόματα. Επομένως, εδώ πέρα οι Αμερικάνοι πιέζουν τον πιο εύκολο γιατί θέλουν να εντάξουν τα Σκόπια μέσα στο τόξο των επιρροών τους και εμείς θα έπρεπε ως ισχυρότερο κράτος και ως κράτος της Ευρώπης να πατήσουμε πόδι και στους Αμερικάνους και στους Ευρωπαίους και να πούμε εδώ υπάρχει μια κόκκινη εθνική γραμμή, τελείωσε. Βρείτε τα με τους άλλους να το αλλάξουν. Γιατί να κάνουν δεν το κάνει ο Τσίπρας. 140 χώρες έχουν αφήστε η Ελλάδα. Τους έχουν αναγνωρίσει με το σκέτο με την Ελλάδα. Ελλάδα να το αποδεχθεί. Γιατί θέλουν από την Ελλάδα. 400, 400 να το λένε. Αν εμείς τις αποδεχτούμε. 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει την Μακεδονία με το όνομα αυτό. Δεν την αναγνωρίζουν. Αν εμείς. Γιατί δεν παίρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ αφού το αναγνωρίζουν 140 χώρες. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να φτάσουμε. Να δώσουμε τα λεφτά. Δηλαδή μια διέξοδο χωρίς τέλη προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να τους δώσουμε τεχνογνωσία, να τους δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας να μπουν και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Να αφήσουν τους αλυτρωτισμούς παραπέρα και το όνομα, μόνο το όνομα, είναι αλυτρωτισμός. Δεν υπάρχει δεύτερη κρίση επ' αυτού. Σαφής κύριε Καβαδέλα. Σαφής και η θέση ενός κέντρων.